παρουσία σας σήμερα, το καθημερινό θερμό χειροκρότημα του κοινού μας στην ανάγνωση της ανακοίνωσής μας στο τέλος των παραστάσεων, η αλληλεγγύη 30 σωματείων της περιοχής, των ταξικών δυνάμεων του ΠΑΜΕ, τα ενθαρρυντικά μηνύματα του κόσμου που φτάνουν στα αυτιά μας με κάθε τρόπο καθημερινά. Όλα αυτά μας γεμίζουν κουράγιο και αποδεικνύουν περίτρανα το δίκιο μας, ενώ δυναμώνουν τον αγώνα μας για το αυτονόητο, δηλαδή τη διατήρηση των δικαιωμάτων μας μέσα από την υπογραφή της συλλογικής μας σύμβασης που εδώ και 35 χρόνια υπογράφει κάθε διοίκηση με το σωματείο μας. Σύμβαση που ήρθε να σπηλώσει πρώτη φορά αριστερά, γιατί όπως αποκαλύφθηκε έχει και για το δικό μας κλάδο όπως και για πολλούς άλλους άλλα σχέδια. Να φέρει δηλαδή και σε εμάς έτοιμες εργασιακές ρυθμίσεις μέσω του νόμου Βρούτσι-Αξιόγλου. Ρυθμίσεις που θα οριοθετούν τις αρρύθμιστες εργασιακές σχέσεις του κλάδου και που θα είναι πολύ χειρότερες από τις συμβάσεις που έχουμε κατά τόπους και που είχαμε και διεκδικούμε. Στο σχέδιό τους, η σύμβασή μας και ο αγώνας μας είναι εμπόδιο. Γι' αυτό και έχουν πέσει με νύχια και με δόντια ενάντια στον αγώνα μας. Με λασπολογίες, ψέματα, με ολομέτωπη επίθεση στο σωματείο μας, με προτάσεις που μετέτρεπαν τη σύμβασή μας σε κουρελόχαρτο και άλλα. Ο αγώνας μας βέβαια τους ανάγκασε να πάρουν πίσω πολλά από αυτά και να αρχίσουν τώρα με άλλο τροπάριο. Με καθαρίσεις, προσωπικούς εκβιασμούς, τρομοκρατία και πολλά άλλα. Τακτικές που ακολουθεί η εργοδοσία παντού, έτσι και εδώ, σε ένα φορέα τέχνης και πολιτισμού, που με τη στάση τους διοίκηση και κυβέρνηση τον έχουν μετατρέψει σε γαλέρα. Ο αγώνας μας για συλλογική σύμβαση εργασίας είναι αγώνας για ζωή με αξιοπρέπεια. Είναι αγώνας για την ίδια την τέχνη, είναι αγώνας δίκαιος.